Συναγερμό και ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα προκαλούν τα ζεστά νερά της Μεσογείου και τα απανοτά ρεκόρ που έχουν σημειωθεί φέτος τον Αύγουστο. Οι πολύ θερμές θάλασσες μπορεί να οδηγήσουν σε ισχυρά και αιωτοφόρα συστήματα το ερχόμενο φθινόπωρο, με τους κινδύνους να αυξάνονται και την πιθανότητα εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων να μεγαλώνει. Πάντα τα ζεστά νερά μας ανησυχούν, γιατί αυξάνουν την εξάτμιση των νερών, τα οποία συνέχεια τροφοδοτούν με τους υδατμούς ένα βροχοφόρο σύστημα, ένα βαρωματικό χαμηλό, ένα κυκλώνα. Εδώ να πούμε ότι δεν δημιουργίζει στη θάλασσα προφανώς αυτά τα συστήματα, αλλά αυτά τα συστήματα, τα οποία από το φθινόπωρο και σχηματίζονται αρχικά στη Δυτική Μεσόγειο και συνέχεια στην Ανατολική Μεσόγειο, επηρεάζονται πολύ από τη θερμή θάλασσα. Όπως είπα, τροφοδοτούμε περισσότερους υδρατμούς, τα κάνει με λίγα λόγια να το πω έτσι πιο απλά, πιο βροχοφόρα. Επομένως, αυτές οι καταστάσεις μας ανησυχούν. Μπορούμε να δούμε αρκετά έντονα φαινόμενα. Το Ντάνιελ ήταν μια ακραία συμπεριφορά της βροχόπτωσης, τόσο σε ημερήσιο επίπεδο όσο και σε επίπεδο κακοκαιρίες. Αλλά δεν αποκλείται να έχουμε έντονα φαινόμενα που θα ενισχυθούν από τη ζεστή θάλασσα στην κεντρική και στην ανατολική Μεσόγειο στο φθινόπωρο που μας έρχεται. Οι αυξημένες θερμοκρασίες στην ατμόσφαιρα έχουν επηρεάσει καταλυτικά και τα επιφανειακά νερά της Μεσογείου, με τις αποκλίσεις προς τα πάνω από τις μέσες τιμές να είναι σημαντικές και να φθάνουν ακόμα και τους 5 βαθμούς Κελσίου. Δυστυχώς, η συνέπεια των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες στην ατμόσφαιρα επηρεάζει και την επιφάνεια της θάλασσας. Με αποτέλεσμα, βλέπουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Μεσόγειο, κυρίως στην κεντρική Μεσόγειο, όπου είχαμε δει πριν από λίγες μέρες θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30 βαθμούς. Αποκλίσεις πολύ σημαντικές προς τα πάνω, 4 με 5 βαθμούς πάνω σε κανονικές τιμές. Το Ιόνιο Πέλαγος βρίσκεται στην κόκκινη ζώνη, με τις τιμές να είναι πολύ υψηλές. Αυτό είναι συνέπειες, σας είπα, της αιμονής των υψηλών θερμοκρασιών. Αν δούμε μάλιστα πιο συγκεκριμένα τη χώρα μας, βλέπουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο Ιόνιο, στη τάξη των 27-28 βαθμών, που είναι 2 με 3 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Λίγο καλύτερη κατάσταση στο Αιγαίο, κοντά ή λίγο πάνω από τα κανονικά, λόγω της αιμονής των μελτεμιών φέτος, το οποίο είχε αποτέλεσμα να κρατάει σχεδόν σε φυσιολογικά επίπεδα τη θερμοκρασία της θάλασσας. Η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο έχει θέσει τους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς πλησιάζουμε προς τους φθινοπορεινούς μήνες.